προχωρήσουμε στη σύνδεση, Γιώργο. Θα είναι, βέβαια, ναι, να βγούμε στο κλίμα να προχωρήσει και η συζήτηση. Mm-hmm. Είναι μαζί μας ο κύριος Κουντούρης, λοιπόν, σήμερα. Ο τεχνικός διευθυντής του. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουντούρη. Ευχόμαστε χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Να είστε καλά, καλησπέρα και από μένα. Καλές γιορτές. Έχουμε να έχει μια νέα χρονιά με άλλες συνθήκες. Και μακάρι αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εκεί μέσα και για αυτά που κάνουμε τώρα εμείς να βγουν έξω και να ρεφερωθούν και αυτά από το δεσμό που έχουν εκεί μέσα. Πολλές συνδράσεις οι φιλανθρωπικές και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα, κύριε Κουντούρη, στις οποίες έχετε προχωρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, ο Ηρόδοτος δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ένα σωματείο. Προκύπτουν πάρα πολλά μηνύματα και σε κάθε ευκαιρία τα βγάζετε και στο προσκήνιο. Νομίζω, Νίκο, ότι βλέπουμε ήδη και στους δέκτες μας πλάνα από τη σημερινή επίσκεψη. Το μεσημέρι έγινε αυτό. Ναι. Κύριε Κουντούρη, πραγματικά νομίζω ότι υπήρξε συγκίνηση στην επίσκεψή σας εκεί. Βλέπουμε τις τσάντες με τα δωράκια για τα παιδιά, έρχεται πρωτοχρονιά και μαζί σας και η αστυνομία, έτσι. Έτσι. Οφείλεται κυρίως και στη αυτή η συνεργασία, οφείλεται, δεν σας κρύβω, στον κύριο Παναγιώτο Μουτζάκη, που είναι πρόεδρος στην ομάδα των νέων του Ηρωδότου. Όπως ξέρετε, υπηρετεί, είναι αστυνόμος. Οπότε είχαμε μια άμεση συνεργασία, προσφέραμε ακόμα περισσότερα πράγματα σε αυτά τα παιδιά που τα έχουν τόσο ανάγκη. Εμείς δίνουμε ένα αγώνα έξω, να αποφύγουμε ένα ιό, περιμένουμε μια νέα χρονιά με καλύτερα πράγματα, αλλά εκεί μέσα, αν δείτε, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί το χώρο, υπάρχουν παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα και για ένα δικό τους στόχο, που είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που έχουμε εμείς να επιβιώσουμε στην καθημερινότητα. Εμείς τώρα, με αφορμή μας δίνεται να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις δράσεις, ξεκινήσαμε στις 13 Δεκεμβρίου, βασικά πιο νωρίς, ξεκινώντας η καραντίνα, η δεύτερη, να ξεκινάμε να συλλέγουμε τρόφιμα. Ήταν μια δράση για ανθρώπους πλημμυροπαθείς στα Μάλια. Mm-hmm. Μετά την ροφή καταστροφή που έγινε. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν σας κρύβω, δεν υπήρχε μεγάλη προθυμία από τον κόσμο. Καταλαβαίνετε, δύσκολες οι καταστάσεις, δύσκολη καιρία, αλλά δόξα τω Θεώ συλλέξαμε ένα αρκετό αριθμό τροφίμων, τα οποία θα παραδίδουμε αυτή την Παρασκευή στην περιοχή. Και από εκεί μετά, και λόγω του Ανδρέα που είναι συνεργάτης, φίλος, αδερφός για μένα, όπως γνωρίζεις, Γιώργο, έχουμε κάνει εν μέρη ένα focus σε αυτή την κλινική, διότι σε μια απλή επίσκεψη αντικρίσαμε παιδάκια με ένα βλέμμα πολύ απλανές, το οποίο θεωρήσαμε ότι με τον τρόπο μας θα μπορούσαμε να δώσουμε έστω ένα χαμόγελο. Ξεκινήσαμε λοιπόν την πρώτη μας δράση στο συγκεκριμένο χώρο στις 13 Δεκεμβρίου, όπου επισκέφθηκαν άτομα της ομάδας Ελπίδων του Ηρωδότου. Όπως γνωρίζει, Γιώργο, έχουμε τρεις ομάδες και την Ακαδημία μας, σαν μεγάλο σωματείο. Τα παιδιά αυτά επισκέφθηκαν το χώρο, προσέφεραν δώρα στα παιδιά και μάλιστα στόλισαν τον περιβάλλοντα χώρο με παιχνίδια, το χωραγώγησαν και μέσα και έξω, τις οποίες προσέφεραν πολλά δώρα. Από εκεί μετά συνεχίζουμε και στις 17 του Δεκέμβρη κάναμε άλλη μια επίσκεψη. Βέβαια ήταν κάποιος κύριος, ο κύριος Συγγένης να ονοματίσω, ο οποίος μας προσέφερε ένα πολύ ωραίο ένα ήρωα, άτομο που το κοσμεί το χώρο το συγκεκριμένο. Αφορά ένα έρωτο το οποίο μπαίνει στον τοίχο, έχει φέρει μια κάπα με τα πράγματα του ουράνιου τόξου για να φέρει πάνω κάποιες λέξεις όπως ελπίδα, δύναμη, διάθεση, για να το διαβάζουν στα παιδιά και να προσπαθούν ακόμα περισσότερο στον αγώνα που δίνουν. Να πάμε και στη σημερινή επίσκεψη, γιατί σήμερα νομίζω πως είχατε πολύ έντονα συναισθήματα. Βλέπουμε εμείς και το στολισμό που έχει γίνει εκτός, έξω από τον χώρο του νοσοκομείου. Τι είπαν σήμερα τα παιδιά, νομίζω έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε πώς σας ανταπέδωσαν αυτό το όμορφο που κάνατε. Εντάξει, πάλι σήμερα προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα χαμόγελο, μία όμορφη στιγμή, δίνοντας κάποια προϊόντα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που καταλαβαίνετε, αντισηπτικά και τέτοια, καλύψαμε ένα μεγάλο μέρος της χρονιάς της κλινικής. Τους παρήχαμε κάποιο ρουχισμό, κάποια δωράκια, βιβλία, πράγματα χρήσιμα για τα παιδιά. Όταν μας αντίκρισαν, προστάσαμε κι εμείς να είμαστε ψύχρεμοι. Δεν είναι πολύ εύκολο, δεν σας κρύβω, να βλέπεις παιδάκια από 5 μηνών έως 16-17 χρονών να αντιμετωπίζουν μια τέτοια κατάσταση. Τους δώσαμε, θεωρούμε, μία μικρή χαρά για μια στιγμή. Μας ανταπόδωσαν με ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, όσο μπορούσαμε, μακρινή αγκαλιά. Εννοείται, αλλά ήταν πράγματι πολύ συγκινητικό. Βρέθηκε μαζί μας και ο διοικητής της αστυνομικού μεγάρου, ο διοικητής της άμεσης δράσης, ο διοικητής της τροχέας, πάλι μέσα του κυρίου Παναγιώτη. Βρέθηκε ο διευθυντής του ιατρικού Κρήτης μαζί με την προϊσταμένη του. Εμείς από την Ακαδημία του Σύλλογου του Ηρωδότου.
και προσπαθήσαμε πάλι να δώσουμε μια αγκαλιά με τον τρόπο μας και ένα δωράκι για μια όμορφη στιγμή, ένα χαμόγελο. Αυτό, αλλά πράγματι πολύ δύσκολο. Νομίζω πως ήταν οι στιγμές συγκινητικές. Ακριβώς, και οι δράσεις δεν θα σταματήσουν εδώ. Είναι το μόνο σίγουρο από την πλευρά σας. Έχουμε στο μέλλον προγραμματίσει κι άλλες, αφορά και τη συλλογή χρημάτων και άλλα πράγματα, τα οποία θα θέλαμε να στα παρουσιάσουμε. Θα σκρίβω ξανά. Έχουμε πολύ μεγάλο ακόμα μέχρι να μπει και νέα χρονιά. Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να πούμε ότι όλο αυτό το διάστημα και ο κύριος Ξιδάκης, ο Ανδρέας Ξιδάκης, ο προπονητής του Ηροδότου, παράλληλα με αυτή τη μάχη που δίνει το δικό του κοριτσάκι, δεν έχει εγκαταλείψει τη δουλειά του. Έτσι ήταν και είναι όσο μπορεί στο γήπεδο. Βέβαια τώρα έχουν σταματήσει οι προπονήσεις, αλλά ακόμα και με αυτό που περνούσε Κώστα Κουντούρη, ο Ανδρέας Ξιδάκης ήταν στη θέση του, ήταν στον πάγκο του, έγινε πρώτος προπονητής του Ηροδότου μέσα στη διαδικασία αυτή. Και νομίζω πως είναι ένας άνθρωπος με μεγάλο ψυχικό σθένος. Έτσι, έτσι ακριβώς. Βέβαια, Γιώργο, το παλεύει, προσπαθεί, είναι δυνατός. Έχει μια αξιόλογη, αξιοδοτή και τρομερή οικογένεια. Ένα άνθρωπο δίπλα που το στηρίζει πάρα πολύ. Αλλά σίγουρα κάποιες στιγμές σε κατρακώνουν, σε γονατίζουν. Αλλά εντάξει, παλεύουμε και με τη βοήθεια τη δικιά μας, με μια κουβέντα, μια παρέα, με κάτι, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον Αντρέα και το παιδάκι του, και τόσα παιδάκια που είναι εκεί μέσα. Σας βλέπουμε με τον κύριο Ξιδάκη τώρα στο φωτογραφικό στιγμιότυπο, με τον προπονητή και πάνω απ' όλα άνθρωπο και πατέρα. Έτσι, γιατί αυτή η λέξη τα κλείνει όλα, η τελευταία που είπα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νίκο, αν έχω τον χρόνο, να ρωτήσουμε και ποδοσφαιρικά μερικά πράγματα. Βέβαια. Γιατί ο Κώστας Κουντούρης είναι πολλά χρόνια στα γήπεδα, αλλά το να είσαι τεχνικός διευθυντής στην Ακαδημία του Ροδότου είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Αλικαρνασσός είναι μια περιοχή που παραδοσιακά βγάζει πάρα πολλά ταλέντα. Και η διαχείριση όλου αυτού δεν είναι εύκολη. Έτσι, γνωρίζω ότι από τα παλιά χρόνια τα παιδιά στην Αλικαρνασσό είναι με μια μπάλα από μικρά στους δρόμους να παίζουν. Ακόμα και τώρα υπάρχουν αλάνες. Έτσι, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα. Πώς τα έχετε αξιοποιήσει? Πραγματικά, Γιώργο, εγώ δεν είμαι στην Αλικαρνασσό, αλλά δεν σου κρύβω, μας έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ ο κόσμος, ιδίως από τις οικογένειες που βλέπουν ότι αγαπάμε τόσο τα παιδιά, τα πλησιάζουμε, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Γιατί δεν σου κρύβω, η επικοινωνία μας δεν έχει κλείσει. Παρόλο που αγωνιστικά έχουν σταματήσει τις δράσεις μας, η δράση μας μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας υπάρχει για πολλά και διάφορα πράγματα. Κάνουμε την προπόνησή μας σε μένα, στο πόγκο, διαδικτυακά. Τηλεδιάσκεψη, να το πούμε και έτσι. Έχουμε επικοινωνία. Α, το κάνετε? Έχουμε άλλες δράσεις. Απλά είναι ηλεκτρονικά. Στη μεγάλη μας ομάδα, θα ξέρεις και εσύ, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που έχουν ανοιχτεί την Ακαδημία του Ηροδότου. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος, μια μεγάλη οικογένεια, και όντως είναι δύσκολο, αλλά η αγάπη που σου δίνουν στο κάνει πιο εύκολο δώρος. Πόσα παιδιά είναι τώρα στην Ακαδημία? Ορίστε, Γιώργο, τη άψα. Πόσα παιδιά βρίσκονται τώρα στην Ακαδημία του Ηροδότου? Έχουμε περάσει, ξεκινήσαμε τη σεζόν με γύρω στα 90, έχουμε ξεπεράσει τα 100 αυτή τη στιγμή. Αλλά όσο να είναι η χρονιά δύσκολη, προς αφαιρέσεις, ο φόβος του γονέα, αν δεν πάω στην μπάλα, άλλωστε έχει αλλοσφαίρια, εντάξει. Δόξα τω Θεώ, πάμε ανωδικά από όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχουν και ομάδες υποδομής όπως οι νέοι και οι ελπίδες. Δηλαδή... Οι ελπίδες, βέβαια. Οι ελπίδες μας είναι η ομάδα που είναι ένα σκαλοπάτι με την Ακαδημία μας. Αυτομάτως πάμε στην ομάδα των νέων και των νέων στην ομάδα των ανδρών. Αυτό που πρέπει να υπάρχει σε ένα σύλλογο τόσο μεγάλο. Mm-hmm. Νομίζω, Νίκο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στον Ηρόδοτο. Βέβαια. Οπωσδήποτε περιμένουμε όλοι κάποια στιγμή να μάθουμε τις εξελίξεις, Κώστα Κουντούρη, για το αν θα έχουμε δράση στην Τρίτη Εθνική. Αυτό είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα, γιατί σήμερα μάλιστα είναι σε εξέλιξη τηλεδιάσκεψη των ομάδων για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Είναι ένα καυτό ζήτημα, πάνω απ' όλα βέβαια η υγεία, αλλά σίγουρα οι ποδοσφαιριστές περιμένουν να μάθουν αν θα μπορούν να ξαναπαίξουν μπάλα φέτος. Μακάρι με τις κατάλληλες συνθήκες, πάνω απ' όλα υγεία σίγουρα, αλλά θεωρώ πρέπει, γιατί είναι κάτι που δίνει υγεία στον κόσμο. Δεν μπορούμε πια να μείνουμε μέσα. Τα παιδιά κάνουν το δικό τους περιβάλλον που είναι ο χώρος του γηπέδου, η επαφή, αυτή η ομαδικότητα, η κοινωνικοποίηση. Εντάξει, δεν είναι στο χέρι μας, δυστυχώς. Ευελπιστούμε. Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Κουντούρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, και έχω μια καλή χρονιά σε καλύτερες συνθήκες. Βέβαια, να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουντούρη. Να είστε καλά κι εσείς.